Θέλω να σας παρασύρω να κουβεντιάσουμε λίγο αυτά που κουβεντιάζαμε με την ησυχία μας πριν γίνεται, πριν μπείτε στην κυβέρνηση. Έχουμε προφανώς εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά πολύ σημαντικές. Υπάρχει μια ανοιχτή συζήτηση, δηλαδή αυτό που βλέπουμε τώρα, αυτή η ξαφνική νηνεμία στα νερά τα ταραγμένα της Ανατολικής Μεσογείου και του Αιγαίου, αν είναι κάτι που μπορεί να διαρκέσει, αν είναι κάτι το οποίο, πώς να πω, αντιστοιχεί σε μια πραγματική υποχρεωτική αλλαγή στάση από την Τουρκία, είναι απλώς ένα παιχνίδι για να κερδίσουμε το χρόνο και να γλιτώσουμε τις κυρώσεις. Πολύ ωραία εικόνα που πάτε για την νηνεμία στην επιφάνεια. Στην επιφάνεια πράγματι υπάρχει νηνεμία, είναι κάτι το οποίο το θέλουμε να υπάρχει νηνεμία, διότι είχαμε φτάσει σε τρομακτική ένταση από τον Ιούλιο του 2020 μέχρι και τον Νοέμβριο. Από εκεί και πέρα η νηνεμία θεωρώ ότι σχετίζεται κυρίως με τις σχέσεις Αμερικής-Τουρκίας. Η Αμερική είναι εκείνη η οποία ξαναθέτει τους κανόνες του παιχνιδιού και ζητάει από την Τουρκία να διευκρινίσει ποια θα είναι η στάση της έναντι των ρωσικών συμφερόντων στην ευρύτερη περιοχή. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Biden δεν έχει μιλήσει εδώ και περισσότερους από 2 μήνες με τον Ερντογάν. Αυτό νομίζω δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Θυμάμαι, ας πούμε, ότι όταν εξελέγει ο πρόεδρος Ομπάμα, η Άγκυρα ήταν μια από τις πρώτες επισκέψεις του. Και ο πρόεδρος Τραμπ, ναι, στη δεύτερη θητεία. Στη δεύτερη θητεία ήταν το πρώτο τηλεφώνημα που έκανε. Ναι. Το πρώτο τηλεφώνημα ως νέος πρόεδρος Ομπάμα ήταν στον Ερντογάν. Ναι. Άρα... Και τώρα έχει να μιλήσει 2 μήνες και. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι κάτω από την επιφάνεια της νηνεμίας που υπάρχει υπάρχουν ισχυρότατες πιέσεις, αντιδράσεις. Είναι σαφές ότι οι Αμερικανοί πιέζουν τους Τούρκους να τελειώνουν με το θέμα των S-400. Mm-hmm. Οι Τούρκοι αντιδρούν. Τα ψηφιακά εγγένεια του τρίτου πυρηνικού σταθμού που χτίζει η Ρωσία στην Τουρκία την προηγούμενη εβδομάδα ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αντίδραση. Διότι την ώρα που οι Αμερικανοί πιέζουν, ο Ερντογάν επιλέγει να κάνει μια κίνηση εχθρική για τους Αμερικανούς. Υπάρχει εξάρτηση της Τουρκίας από το ρωσικό φυσικό αέριο σε ένα ποσοστό 60%. Όλα αυτά δένουν την Τουρκία προς το άρμα της Ρωσίας και όχι της Δύσεως. Από την άλλη μεριά, οι ανάγκες της οικονομίας της, οι ανάγκες επικοινωνίας με τις αγορές, τα προβλήματα της λίρας και τα προβλήματα του δανειακού βάρους, του βάρους του χρέους, την σπρώχνουν προς την Ευρώπη, προς τη Δύση. Έχετε δίκιο. Αυτή είναι η ορθολογική πλευρά των πραγμάτων. Σωστά. Δεν σκέφτονται με αυτή την καρτεσίανη λογική απαραίτητος οι πολιτικοί ηγέτες, αλλιώς τα πράγματα θα ήταν λυμμένα. Έχετε δίκιο. Πάντα θυμάμαι μια πολύ ωραία έκφραση ενός μεγάλου της στρατηγικής που έλεγε του 19ου αιώνα ότι μην κάνεις ποτέ το λάθος να υποθέσεις ότι ο αντίπαλός σου θα κάνει τη λογική κίνηση στη σκακέρα. Μπορεί να κάνει και την παραλογή. Συνήθως το μάθημα έλεγα στους φοιτητές μου, τους έπαιρνα διάφορα παραδείγματα και τους έλεγα ποια είναι η ορθολογική κίνηση. Και εξηγήστε για ποιο λόγο ο άλλος το έκανε έτσι. Και βλέπεις ότι εισέρχονται πάρα πολλοί παράγοντες. Ακόμη και ερωτικοί παράγοντες. Δηλαδή κάποιος είναι ερωτευμένος και δεν έχει όρεξη να ασχοληθεί πολύ με αυτό το θέμα και το παραμερίζει. Είναι όλα μέσα στο παιχνίδι. Για παράδειγμα, ο Ναπολέον, είχα διαβάσει ένα βιβλίο παλαιότερα που εξηγούσε τις αποφάσεις του Ναπολέοντος από το έλκος στο μάχο από το οποίο έπασχε. Όταν καθόταν πολλές ώρες όρθιος, πόναγε ιδιαίτερα το έλκος, οπότε έδινε πολλές φορές εντολές για να τελειώνει με τη μάχη. Δεν μπορούσε να μένει άλλο όρθιος. Και εκεί έκρινε το άρθρο ότι δήθεν οφειλόταν η αποφασιστικότητά του ή η στρατηγική του ευθεία. Θέλω να πω, προφανώς είναι αστεία αυτά τα πράγματα, αλλά θέλω να πω ότι είναι παράγοντες όπου πραγματικά δεν μπορείς να ξέρεις πόσο άλλος θα σκεφτεί. Το βέβαιο όμως είναι ότι η Τουρκία τώρα είναι δεμένη με τη Ρωσία στο φυσικό αέριο, στα πυρηνικά εργοστάσια, στους S-400, στο κουρδικό στοιχείο στη Συρία, στη Λιβύη και στην περιοχή του Αζερμπαϊτζάν με τον Αγκόρνο Καραμπάχ. Τα συμφέροντά της δηλαδή κλείνουν προς τα εκεί παρά προς τη Δύση. Προς τη Δύση τη σέρνει η οικονομία. Αναρωτιέμαι τι σημαίνει αυτό με δεδομένο ότι τουλάχιστον στην αυγή της εποχής Biden οι ρωσοαμερικανικές σχέσεις φαίνονται να περνάνε σε περίοδο έντασης και οι συνοαμερικανικές σχέσεις επίσης, αλλά αυτό είναι διαφορετικό θέμα. Οι δημοκρατικοί θεωρούν ίσης σημασίας αντίπαλο τη Ρωσία και την Κίνα. Έχουν αυτό το χαρακτηριστικό.
ενώ η Ευρώπη, ας πούμε, δεν θεωρεί τη Ρωσία τόσο ισχυρό, τόσο σοβαρό αντίπαλο, και πιστεύω ότι αν δεν υπήρχε η πίεση της Αμερικής θα υπήρχαν περισσότερες τάσεις να βρεθούν σημεία επαφής και γέφυρες με τη Ρωσία. Mm-hmm. Βλέπουμε τι γίνεται με τη Γερμανία και με τον αγωγό Nord Stream 2. Ακριβώς. Που μεταφέρει αέριο στη Γερμανία. Παρόλα αυτά, η Αμερική, οι δημοκρατικοί θεωρούν ότι η Ρωσία είναι εξίσου μεγάλος εχθρός όσο η Κίνα. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η παρέκβαση προς την συζήτηση της διεθνούς στρατηγικής, αλλά νομίζω ότι επειδή οι πλάκες του κόσμου κουνιούνται μετά την αλλαγή ηγεσίας στη Ουάσιγκτον, έχει ένα ενδιαφέρον πότε-πότε να τα παρακολουθούμε, να προσπαθούμε τουλάχιστον να τα μαντεύουμε, να τα καταλαβαίνουμε μάλλον. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Συρίγο. Εγώ καλή σας μέρα. Καλημέρα. Χαίρετε.